Λοιπόν, γεια σας και πάλι. Το σημερινό βιντεάκι είναι αφιερωμένο στο AI ή αλλιώς τεχνητή νοημοσύνη, για την οποία γίνεται πολλή κουβέντα τελευταία και πολλής φόβος. Μου θυμίζει τον φόβο που δημιουργήθηκε όταν ανακαλύφθηκε το βιβλίο και περάσαμε από τους πάπυρους και τις περκαμινές στα βιβλία. Αναρωτιέμαι αν ξέρει ο κόσμος πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη εφαρμοστεί στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Πάνω χάρη εγώ στην εφαρμογή που έχω για τη μουσική το Spotify μου προτείνει μουσική την οποία μου αρέσει ανάλογα με αυτά που ακούω, μου δίνει λίστες, έχω μάθει πάρα πολύ μουσική μέσα από αυτή την εφαρμογούλα. Αν πάνω χάρη έχει εικόνα ο κόσμος πως οι εξετάσεις αίματος πια βγαίνουν τόσο γρήγορα στα εξεταστικά κέντρα, γιατί κάποια ρομποτάκια από πίσω κάνουν τις δουλειές πάρα πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο ψυχραιμία, όλα αυτά είναι για το καλό μας. Και επειδή είμαι εκπαιδευτικός, καθηγητής, μου λένε κάποιοι φίλοι, μα τις εργασίες τα παιδιά θα τις κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη, θα τις βάζουν στην εφαρμογή κτλ. Μία προφορική ερώτηση να κάνεις σε ένα μαθητή για μια εργασία και έχεις καταλάβει αν ξέρει ή αν έχετε γράψει. Ευχαριστώ. Γεια σας.